κινητοποίησης έχει προγραμματίσει η Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης για την 5η 23 Φλεβάρη με τη συμμετοχή των πρωτοβάθμιων σωματείων και της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα λειτουργικά προβλήματα που υπάρχουν στον ΕΟΠΗ και την υποχρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στον χώρο της υγείας και μετά την ψήφιση και του νέου προγράμματος και της Δανειακής Σύμβασης είναι ζωφερή. Είναι από τους χώρους που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες περικοπές και προβλέπονται περαιτέρω νέες περικοπές της τάξης του 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη λειτουργία και την ύπαρξη της δημόσιας υγείας στη χώρα μας. Θα περίμενε κανείς τουλάχιστον ένα κράτος πρόνοιας για τους πολίτες. Παρ' όλα αυτά δεν το βλέπουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δίνουν στους γιατρούς 6,5 ευρώ την επίσκεψη, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή μας καταδικάζουν σε θάνατο. Στήθηκε ένας γιγαντιός φορέας, ο οποίος θα έχει ασφαλισμένους περίπου 10 εκατομμύρια Έλληνες πολίτες και χρηματοδοτείται λιγότερο από ό,τι χρηματοδοτούσε το ελληνικό δημόσιο μόνο το ΙΚΑ που είχε ασφαλισμένους περίπου 4,5 εκατομμύρια. Υπάρχει υποχρηματοδότηση που έχει μειωθεί περίπου στο 50% των προϋπολογισμών των νοσοκομείων. Ήδη με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται μια συγχώνευση κατάργηση δημόσιων νοσοκομείων. Από τα 153 θα πάμε στα 82 δημόσια νοσοκομεία. Ένα ακόμη πεδίο σύγκρουσης της ΕΔΟΘ με την κυβέρνηση και το περιεχόμενο του νέου μνημονίου είναι η μεταφορά του τομέα της πρόνοιας στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, όπως και το δρομολογούμενο κλείσιμο των οργανισμών εργατικής εστίας και κατοικίας. Το κράτος απεμπολεί, θέλει να φύγει από το τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Η πρόνοια με αργά αλλά σταθερά βήματα οδηγείται στην ιδιωτικοποίηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι το οποίο στο μνημόνιο υπάρχει, άρα η κατάργησή μας είναι τελειωμένη. Τι γίνεται με τους υπαλλήλους, συναδέλφους, κανένας δεν μας απαντάει. Δεν υπάρχει καμία επίσημη θέση. Θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα στους πολίτες αυτής της χώρας, είναι τα στεγαστικά δάνεια, είναι η επιδότηση του ενοικίου, είναι η βρεβολυπιακή σταθμή, περίπου 2.500 παιδάκια τα οποία δεν ξέρουμε πού θα τα πάνε οι συμπολίτες μας, και καταλαβαίνετε ότι πέραν αυτού θα προσθεθούν και άλλοι χιλιάδες άνεργοι. Στην ανάπτυξη προσφέρουμε εμείς τουλάχιστον στον τομέα των κατασκευών, είτε χτίζοντας δικούς μας οικισμούς και δίνοντας απασχόληση στην ατμομηχανή που λέγεται κατασκευές, είτε δίνοντας δάνεια για να αγοραστούν κατοικίες, δηλαδή να χτιστούν κατοικίες σε όλες τις πόλεις. Και στην κοινωνική πρόνοια συμβάλλουμε, γιατί όλο αυτό το προϊόν αυτών των οργανισμών πάει στην κοινωνική πρόνοια. Εργατική εστία και εργατική κατοικία, για πρόνοια μιλάμε. Δηλαδή καταργούνται οργανισμοί οι οποίοι προσέφεραν και είναι σχεδόν αυτοσυντηρούμενοι. Συντηρούνται από τους εργοδότες και από τις εισφορές που κάνουν. Η ΕΔΟΘ έχει κηρύξει για την 5η 23 Φεβρουαρίου στάση εργασίας στο δημόσιο τομέα του Λουμού Θεσσαλονίκης, ενώ στις 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου και πορεία διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή νοσοκομειακών ιατρών και νοσηλευτών στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Όσον αφορά το θέμα της κατάργησης των οργανισμών εργατικής εστίας και κατοικίας, αύριο Τετάρτη 22 Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης σύσκεψη, στην οποία έχουν κληθεί όλοι οι φορείς της πόλης με στόχο να αποφασιστούν πρωτοβουλίες για τη σωτηρία των δύο οργανισμών.